Γεια σας, είμαι ο Παρασκευάς Νικολάου. Το σημερινό βίντεο αφορά σε κάποια νέα επιστημονικά δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την προπόνηση, την αερόβια άσκηση και με τη διατροφή. Ξεκινήσουμε σχετικά με την προπόνηση. Η φιλοσοφία η οποία επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατεί σχετικά με την προπόνηση για μυϊκή υπερτροφία και μυϊκή ανάπτυξη είναι μικρός όγκος προπόνησης, να προπονείτε ένα σημείο τη βδομάδα τη φορά και να χρησιμοποιούνται μεγάλα κιλά, μεγάλα διαλύματα. Όλες οι τελευταίες επιστημονικές μελέτες και έρευνες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι μέγιστη μυϊκή υπερτροφία επιτυγχάνεται όταν έχουμε μικρά διαλύματα, πολύ μεγάλο όγκος προπόνησης και να δίνεται έθισμα σε κάθε μυϊκό σημείο πάνω από μία φορά την εβδομάδα. Βλέπουμε στα γυμναστήρια ένα σωρό άτομα τα οποία γυμνάζονται και ενώ αυξάνουν τα κιλά τα οποία σηκώνουν συνέχεια, δεν αυξάνουν τη μυϊκή τους μάζα. Δηλαδή μπορεί να αυξάνεται πολύ εύκολα η δύναμη, αλλά να μην ισοδυναμεί στην αύξηση της μυϊκής τους μάζας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι αρσιβαρίστες, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν τα κιλά τα οποία σηκώνουν, παραμένουν στις ίδιες κατηγορίες. Το ίδιο και όσοι κάνουν powerlifting. Αυξάνουν με τον καιρό τα κιλά τα οποία σηκώνουν, χωρίς να αλλάζουν κατηγορία. Άρα, κάτι το οποίο πρέπει να μας μείνει από αυτές τις έρευνες είναι ότι δεν πρέπει πάντα στόχο να έχουμε να σηκώνουμε παραπάνω κιλά στο γυμναστήριο. Δηλαδή, αν π.χ. τη μία προπόνηση έχουμε σηκώσει 40 κιλά, δεν είναι απαραίτητο στην επόμενη προπόνηση να πάμε να σηκώσουμε 45 κιλά ή 42,5 κιλά. Εξαρτάται τι τεχνική θα κάνουμε, εξαρτάται τι τέμπο θα κάνουμε, εξαρτάται πόσο θα μας πιάσει στη μυϊκή ομάδα την οποία θέλουμε να γυμνάσουμε, πώς θα κινητοποιήσουμε τις μυϊκές ίνες. Οπότε δεν είναι πάντα στόχος μας τα κιλά τα πολλά. Καλό είναι κατά καιρούς να έχουμε μέτρο σύγκρισης στα κιλά τα οποία χρησιμοποιούμε και να βάζουμε κάποιους στόχους. Αλλά δεν πρέπει να είναι η βάση μας και η κύρια μας ενασχόληση να σηκώνουμε όλο και παραπάνω κιλά. Μπορούμε να έχουμε μυϊκή ανάπτυξη χρησιμοποιώντας μικρότερα κιλά, λιγότερα κιλά, με μικρότερα διαλύματα. Κάποιες άλλες έρευνες που αφορούν στην προπόνηση έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη τεχνική occlusion training. Είναι μια τεχνική η οποία δένεις κάποια σημεία του σώματός σου, κυρίως στα άκρα, τις άκρες των ποδιών και στα χέρια, κόβεις λίγο τη ροή του αίματος, αυξάνοντας την πίεση σε εκείνο το σημείο και αυτό αυξάνει πάρα πολύ την μυϊκή υπερτροφία. Αυξάνονται τα διάφορα κατάλοιπα της προπόνησης, δεν μπορεί να σηκώσει πάρα πολλά κιλά, και μειώνει την παροχή οξυγόνου στις μυϊκές ίνες. Έτσι επιτυγχάνεται μυϊκή υπερτροφία στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο γυμνάζουμε. Είναι μια τεχνική την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά κιλά, π.χ. σε κάποιο τραυματισμό ή για κάποιους άλλους λόγους, και έχει καλά αποτελέσματα. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι έχει καλά αποτελέσματα. Μπορούμε λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική μέσα στην προπόνησή μας. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε προπόνηση, αλλά μια φορά στις 10 μέρες, μια φορά στις 15 μέρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία τα οποία θέλουμε να βελτιώσουμε, κάποια αδύναμα σημεία. Αυτά. Επίσης, ξέχασα να πω για την προπόνηση. Έρευνες δείχνουν ότι επιτυγχάνεται αύξηση της μυϊκής μάζας χρησιμοποιώντας κάποιες εκρητικές ασκήσεις, πλειομετρικές ασκήσεις, αρσιβαριστικές ασκήσεις, εκρητικές άρσεις. Παράδειγμα είναι οι σπρίντερ, οι οποίοι αυξάνουν τη μυϊκή τους μάζα, έχουν αυξημένη μυϊκή μάζα, οπότε καλό είναι να συμπεριλαμβάνουμε μέσα στην προπόνησή μας και τέτοιες ασκήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να μπαίνουμε μόνο στα κλασικά split και στην κλασική bodybuilding φιλοσοφία εκτέλεση των ασκήσεων. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε κάποιες προπονήσεις μας ή μέσα στην ίδια μας προπόνηση
και κάποια σετ τα οποία ήταν πιο εκρητικά, με κάποιες πλειομετρικές ασκήσεις. Συνεχίζουμε να αναφερθούμε στη διατροφή, σε κάποια επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, τα οποία αφορούν στην διατροφή. Ένα είναι για τον υδατάνθρακα το βράδυ. Αυτό το οποίο πιστεύουμε όλοι μας και πιστεύαμε, είναι ότι δεν πρέπει να τρώμε μεγάλες ποσότητες υδατάνθρακα το βράδυ, διότι θα αποθηκευτεί πιο εύκολα ως λίπος. Διότι το βράδυ μειώνει τη ευαισθησία στην ισουλίνη, ότι δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε να καταναλώσουμε ενέργεια, οπότε αυτή η αυξανόμενη παροχή ενέργειας μας δίνει ο υδατάνθρακας, θα αποθηκευτεί ως λίπος. Αυτό το πιστεύαμε και ακόμα το πιστεύουμε, έτσι. Πλειοψηφία όσοι ασχολούμαστε με στο χώρο αυτό του fitness και του bodybuilding. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν εκτεταμένες έρευνες που να το υποστηρίζουν. Δηλαδή, δεν υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν ότι ο υδατάνθρακας το βράδυ αποθηκεύεται πιο εύκολα ως λίπος. Άρα, μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα γεύματά μας το βράδυ και υδατάνθρακα. Πόσο μάλλον όταν η προπόνησή μας είναι απόγευμα ή προς βράδυ. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει προπόνηση βράδυ ή αργά το απόγευμα, επιβάλλεται να έχει υδατάνθρακα στο μεταπροπονητικό του γεύμα. Επιβάλλεται, άσχετα αν είναι βράδυ ή όχι. Δηλαδή, ένας τεράστιος μύθος ο οποίος ακούγεται συνέχεια είναι ότι μετά τις 6 μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα δεν πρέπει να τρώμε υδατάνθρακα. Δεν ισχύει αυτό. Ένα άλλο που αφορά στη διατροφή είναι τα πολλά γεύματα. Όλοι μας κάνουμε πολλά γεύματα. Αλλά θεωρώ ότι το έχουμε παρακάνει σχετικά με τα πολλά γεύματα. Δηλαδή, ακούω περιπτώσεις που κάνουν 8, 10 και παραπάνω γεύματα μες την ημέρα. Αυτό δεν προσφέρει κάτι. Ο μύθος της απορρόφησης πρωτεΐνης στα 30 γραμμάρια στο γεύμα δεν ισχύει. Επίσης, δεν ισχύει και το γεγονός ότι τα υπερβολικά πολλά γεύματα αυξάνουν το μεταβολισμό. Φυσικά, δεν προτείνω κάποιος να τρώει ένα γεύμα την ημέρα ή μία φορά την ημέρα. Αλλά άμα φάει 4-5 γεύματα την ημέρα, καλύπτει και τις θερμιδικές του ανάγκες και τις πρωτεϊνικές του ανάγκες, τις ανάγκες σε πρωτεΐνη μες την ημέρα. Δεν υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν ότι τα υπερβολικά πολλά γεύματα αυξάνουν την πρωτεϊνοσύνθεση και ότι αυξάνουν τον μεταβολισμό. Ένα άλλο σχετικά με τη διατροφή είναι το μεταπροπονητικό ρόφημα. Μεγάλες ποσότητες από υδατάνθρακα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως γλυκόζι, δεκστρόζι, σε συνδυασμό με μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν χρειάζεται ούτε μεγάλη ποσότητα υδατάνθρακα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη μετά την προπόνηση στο ρόφημά μας, αλλά ούτε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης. 20 γραμμάρια whey πρωτεΐνης, λέει, οι έρευνες δείχνουν ότι είναι υπεραρκετά στο να αυξήσουν την πρωτεϊνοσύνθεση. Και για την ακρίβεια, μιλάνε και για το αμινοξυλευκίνη, το οποίο πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 περίπου με 3 γραμμάρια για να αυξήσει τη φορά το αμινοξυλευκίνη στην πρωτεϊνοσύνθεση. Οπότε, όταν παίρνουμε και BCA, δεν χρειάζεται να παίρνουμε. Πρέπει να κοιτάμε, μάλλον συγκεκριμένα, την ποσότητα της λευκίνης μέσα. Και όχι να παίρνουμε και μόνο ως και τη λευκίνη. Παίρνουμε BCA, στα οποία η δόση συνιστόμενη για να αυξήσει την πρωτεϊνοσύνθεση πρέπει να είναι περίπου 2,5 το πολύ 3 γραμμάρια από το αμινοξυλευκίνη. Οπότε δεν πρέπει να το παρακάνουμε με την υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης μετά την προπόνηση. 40, 50, 60 γραμμάρια whey πρωτεΐνης. 20 με 30 γραμμάρια whey πρωτεΐνης που θα μας δώσουν γύρω στα 20 γραμμάρια καθαρή πρωτεΐνη είναι υπεραρκετά. Όπως και με τη δεκστρόζη. 80-100 γραμμάρια δεκστρόζη μετά την προπόνηση. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο υψηλός γλυκαιμικός δείκτης δεν αυξάνει πιο γρήγορα το μυϊκό γλυκογόνο από ότι ένα υδατάνθρακα χαμηλότερο γλυκαιμικού δείκτη. Άρα, μπορούμε στο μεταπροπονητικό μας shake να έχουμε και υδατάνθρακα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και πρωτεΐνη χωρίς όμως να φτάνουμε σε υπερβολές. Πίνουμε το shake μας και μετά μπορούμε από 45 με μία ώρα, 45 λεπτά με μία ώρα να πάμε να φάμε το γεύμα μας. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις με άτομα τα οποία έχουν πολύ ψηλό
πολύ ψηλό μεταβολισμό, όπως συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία, όπου οι ανάγκες σου σε πρωτεΐνη και σε υδράθρακα είναι τόσο ψηλές, όπου δεν μπορούν να την καλύψουν μόνο με τα γεύματα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει να φάει 500-600 γραμμάρια υδατάθρακα μέσα στην ημέρα, δεν μπορεί να τα καταναλώσει σε 4-5 μεγάλα γεύματα με καστανό, ρύζι ή πατάτα. Άρα, αναγκαστικά σε αυτήν την περίπτωση, στο μεταπροπονητικό σεϊκ, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μεγαλύτερες ποσότητες υδατάθρακα και πρωτεΐνες. Αλλά στην πλειοψηφία των ατόμων, δεν είναι απαραίτητο το μεταπροπονητικό σεϊκ να είναι τόσο πάρα πολύ μεγάλο. Ειδικά σε υδατάθρακα. Τόσο πολύ υδατάθρακα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τώρα κάποια νέα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στην αερόβη άσκηση. Η επικρατούσα αντίληψη στο να καίγεται το λίπος είναι το αερόβιο μεγάλης διάρκειας, χαμηλής έντασης. Όλοι δηλαδή η πλειοψηφία των bodybuilders και όσοι ασχολούνται με το fitness πιάνουν ένα διάδρομο, τον βάζουν σε μία μικρή κλίση, πιάνονται και αρχίζουν να περπατάνε σιγά σιγά για μία ώρα ή και παραπάνω μερικές φορές και το κάνουν αυτό και δύο φορές. Δηλαδή έχουμε ακούσει περιπτώσεις και κάνουν και 3 ώρες αερόβιο μέσα στην ημέρα, αλλά σε αυτή την ένταση. Αυτό λέει ότι και η λίπος και ότι δεν καταβολίζει τον μυϊκό ιστό. Οι περισσότερες αυτή τη στιγμή έρευνες, μην πω όλες οι έρευνες που αφορούν στην αερόβια άσκηση, αναφέρονται στο High Intensity Interval Training αερόβιο. Δηλαδή υψηλής έντασης διαλυματική προπόνηση στο αερόβιο, που κρατάει μικρή διάρκεια αλλά είναι πολύ ψηλής έντασης. Όλες οι έρευνες δείχνουν την υπεροχή στο καύσιμο λίπος. Τώρα, γιατί δεν το κάνουν αυτό? Ίσως επειδή μένουν κολλημένοι στα παλιά επιστημονικά δεδομένα, τα οποία έχουν και αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αποτέλεσμα κάτι. Άρα καλό είναι να δοκιμάζουμε και τέτοιας μορφής αερόβιο στην προπόνησή μας, όταν προετοιμαζόμαστε για αγώνες, όταν θέλουμε να χάσουμε λίπος. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλο μας το αερόβιο να γίνεται σε high intensity μορφή, έτσι, αλλά χρειάζεται να συμπεριλάβουμε μέσα στην αερόβια μας προπόνηση και υψηλή ένταση σε αερόβια προπόνηση. Φυσικά χρειάζεται να το οργανώσουμε καλά, δεν μπορούμε να το βάλουμε ύστερα από έντονες προπονήσεις ποδιών, έτσι, και χρειάζεται κάποιος να έχει καλό ζέσταμα, καλή προθέρμανση, καλές διατάσεις προκειμένου να τραυματιστεί. Επίσης, η αερόβια προπόνηση με το άδειο στομάχι, δηλαδή που σηκωνόμαστε το πρωί και κάνουμε με άδειο στομάχι νηστική διότι δεν έχουμε φάει όλο το βράδυ, έχει πέσει το σάχαρο στο αίμα μας, οπότε αυτό το που θα κάψουμε είναι λίπος, είναι μια φιλοσοφία η οποία τίνει πλέον να εγκαταληφθεί. Ακόμα επικρατεί, αλλά οι έρευνες δεν δείχνουν ότι υπερέχει αυτό το είδος του αερόβιου από το να κάνεις αερόβιο αφού έχεις φάει κάτι. Όπως ανέφερα και πιο πριν, όλες οι έρευνες δείχνουν υπεροχή της υψηλής έντασης αερόβια προπόνηση έναντι της χαμηλής έντασης μεγάλης διάρκειας αερόβιας άσκησης. Άρα, προκειμένου κάποιος να μπορέσει να κάνει υψηλή ένταση, πρέπει να έχει ενέργεια μέσα του, να έχει υδατάθρακα μέσα του. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το λίπος ή οι θερμίδες που θα καούν κάτι διάρκεια που θα γίνει αυτή η αερόβια άσκηση, αλλά αυτό το οποίο θα σου προσφέρει μετά. Την αύξηση του μεταβολισμού που θα σου έχει μετά. Τις θερμίδες που θα κάψεις post-training, μετά την προπόνηση. Άρα, δεν μας ενδιαφέρει το οποίο θα φάμε πριν. Να μην έχουμε φάει, πρέπει να έχουμε φάει πριν. Φυσικά μην έχουμε πολύ γεμάτο στομάχι, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε ένταση στο αερόβιο, λόγω στομαχικών διαταραχών. Αυτά είναι κάποια επιστημονικά δεδομένα τα οποία και έχω διαβάσει και μου κινήσανε το ενδιαφέρον το τελευταίο χρονικό διάστημα, που μπορούμε όλοι μας να τα εφαρμόσουμε, είτε στους πελάτες μας, αν είμαστε προπονητές, είτε στους ίδιους μας εαυτούς. Φυσικά υπάρχουν τα παλιά, οι παλιές θεωρίες, οι παλιές φιλοσοφίες, οι οποίες προς Θεού
δεν προτείνω να εγκαταλειφθούν. Είναι πράγματα τα οποία εφαρμόζουμε τόσα χρόνια με καλά αποτελέσματα. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αμέσως να τα απορρίψουμε και αμέσως να κοιτάξουμε τα νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλά ούτε και το αντίθετο. Δεν χρειάζεται να μην δίνουμε καθόλου βάση στα νέα επιστημονικά δεδομένα και να μένουμε προσκολλημένοι στα παλιά. Το καλό αποτέλεσμα θα έχει όταν θα προσπαθήσουμε να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να κάνουμε μία μίξη αυτών. Και μέσω του πειραματισμού να μπορέσουμε και της δοκιμής να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι δουλεύει σε εμάς, στους πελάτες μας. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε μέσα από το bodybuilders.gr, τη μεγαλύτερη ελληνική ιστοσελίδα για bodybuilding και fitness στην Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά.